Γρασία σύλλογος με ιστορία γιγαντώθηκε. Πανιόνιος θρησκεία της Ελλάδας ιστορία και ατρώθηκε. 100 και πλέον χρόνια δόξα ιερή αιώνια στεφανώθηκε. Φορτωμένος με γαλλία απ' τη Σμύρνη στην πλατεία δεν αλώθηκε. Πανιονά, πανιονά, πανιονάρα μου γλυκιά, Θεέ μου ομαδάρα μου. Πανιονά, πανιονά, πανιονάρα μου γλυκιά, Θεέ μου ομαδάρα μου. Της πρόσφυγιας φανάρι, των Στίβων παλικάρι, τρεις ενδόξω καμάρι, πανιονάρα μου γλυκιά. Τεμόπουλο, ωραία, θα τη σπάσει την μπάλα. Σταμάτησε, σταμάτησε. Σου γκολ! Γκολ! 2-1 Πανιόνιο. Καλησπέρα σε όλους σε μία ακόμη live Πανιόνια εκπομπή. Ντάριο μαζί μας, έλα ο Ντάριο. Καλησπέρα, παιδιά. Τάκη, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, καλησπέρα σας από το στάδιο της Νέας Μήνης ξανά. Τώρα ο Πανιόνιος και τα παπούτσια ανάποδα να χωράνε, εγώ θα πηγαίνω από πάντα. Ο κανόνας 237. Εντός της οικίας επιτρέπω τις συζητήσεις μόνο για ποτά, γκόμενες και Πανιόνιο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Πανιόνια εκπομπή live 7 Οκτωβρίου. Παναγιώτη. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Καλώς ήρθατε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εκπομπή μάλλον έλειπες. Ναι, ναι, έλειπα όντως. μία εκπομπή που σήμερα έχουμε ένα επίτιμο καλεσμένο, θα λέγαμε. Έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει την ιστορία του, το όνομά του με τον Πανιόνιο. Και με όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και με όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά είναι από τις σημαίες του ποδοσφαιρικού Πανιονίου. Σαν χθες είχαμε τη συμπλήρωση 50 χρόνων από εκείνη την τεράστια επιτυχία, όπου η τρομερή ομάδα του 1971 του Πανιονίου είχε αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ακριβώς. Πρώτη ελληνική ομάδα που απέκλεισε η Ισπανική. Την πρωταθλήτρια Ισπανίας. Τριάμβος, ναι. Τεράστιος. Καλεσμένος θα είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε παίξει εκείνα τα μάτς, είχε παίξει ακόμα πάρα πολλά μάτς, έχει πάρα πολλές επιτυχίες με τον Πανιόνιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία, όχι μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο, και παραπάνω δεν αποκαλύπτουμε το όνομα αργότερα. Αλλά θα έχουμε και τον Δημήτρη τον Γλωντή. Βεβαίως. Σε πολύ λίγο. Τη σύγχρονη ιστορία τώρα του ιστορικού. Να λάβει τα ενία μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες να ανεβάσουν τον ιστορικό. Πριν πάμε στο Δημήτρη το Γροντί και στα ποδοσφαίρου, να κάνουμε μία μικρή αναφορά λίγο στα αθλήματα αριστεχνικά. Όλα αριστεχνικά είναι πλέον. Όλα αριστεχνικά, ναι, εντάξει, έχω μείνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, αύριο, παιδιά, έχει η ομάδα του ιστορικού στο Πόλο πάρα πολύ σημαντικό μάτς με το Περιστέρι. Το Σάββατο. Σάββατο, 9 Δεκάτου, ναι. Για την δεύτερη αγωνιστική. Να θυμίσουμε ότι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κερδίσαμε μέσα στα Χανιά. Η εφετινή ομάδα, εγώ να συμπληρώσω αυτό που λες, πριν πάμε καθαρά στο μάτς του Σαββάτου, η ομάδα του Πόλο είναι ενισχυμένη. Έχει ως στόχο μια θέση στην Ευρώπη.
Το πρωτάθλημα είναι σε δύο ομίλους και το μάτς με το Περιστέρι το Σάββατο στις 8 η ώρα ακριβώς στο κολυμπητήριο της Αρτάκης στη Νέα Σμύρνη είναι κομβικό, γιατί το Περιστέρι είναι ουσιαστικά ο βασικός αντίπαλος του Πανιωνίου για τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πες μας λίγο τι αναφέρει τη σχετική ενημέρωση του Πόλου. Λοιπόν, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου του 2021 και ώρα 8 στο κλειστό κολυμπητήριο Νέας Μήνης η ανδρική μας ομάδα υποδέχεται την ομάδα του Περιστερίου. Ο αγώνας που αποτελεί τη δεύτερη αγωνιστική του Β' ομίλου του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί στην έδρα μας. Οι παίκτες του Κώστα Δήμου θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη απέναντι στην ισχυρή ομάδα του Περιστερίου και να κάνουν το 2-2 για φέτος. Να πούμε ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά και από το κανάλι στο YouTube Πανιώνιος Βοντροπόλου. Και η είσοδος των φιλάθλων στο κολυμπητήριο θα γίνεται βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου που έχει θεσπίσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Λοιπόν, χρειάζεται κόσμο στο πλευρό του η ομάδα, οπωσδήποτε. Να πούμε ότι δεν υπάρχει εισιτήριο ουσιαστικά, απλά υπάρχει μία ενίσχυση μικρή για το τμήμα, εφόσον επιθυμεί κάποιος. Mm-hmm. Βέβαια, το είπε και ο Παναγιώτης ότι η είσοδος γίνεται με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Άρα αυτό σημαίνει πιστοποιητικό εμβολιασμού. PCR, rapid test. Τα κλασικά. Όχι. Rapid είναι και τα γήπεδα, όχι. Μόνο εμβολιασμένοι μπαίνουν στα γήπεδα και νοσήσαντες, τίποτα άλλο. Αυτό αφορά και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό για το πόλο, το οποίο πόλο είναι πάρα πολύ ενισχυμένο, το ξαναλέω, και φέτος έχει υψηλές φιλοδοξίες. Να πιάσουμε λοιπόν ένα-ένα τα κομμάτια των άλλων τμήματων πλην ποδοσφαίρου και μπάσκετ που θα πούμε σε πολύ λίγο. Όχι, πάμε στο μπάσκετ βασικά. Στις 17 Οκτωβρίου να πούμε ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα για την ομάδα μπάσκετ του Ιστορικού σε εντός έδρας παιχνίδι στο Βαρίκας. Το Βαρίκας φέτος η έδρα του Πανιωνίου. Μιλάμε για ένα γήπεδο που λόγω του COVID θα έχει μικρότερη χωρητικότητα. Αυτό σημαίνει 200 άτομα, 250 πλάς, πολύ πλάς το 250. Λίγος κόσμος, θα γίνει μάχη για ένα εισιτήριο στα παιχνίδια πραγματικά, γιατί γύρω στα 58 εισιτήρια, αν δεν κάνω λάθος, θα βγαίνουν σε κάθε μάτς. Τα υπόλοιπα ήταν διαρκείας. Οπότε, όσοι θέλετε να έχετε τη θέση σας στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, γιατί και το βόλεϊ θα παίζει ο Βαρίκας, αλλά για το μπάσκετ μιλάμε τώρα, πρέπει να πάρετε το διαρκείας, να είστε σίγουροι. Να το μια ομάδα μπάσκετ η οποία ενισχύθηκε, να πούμε, Γιώργο. Κυρίτσης Κουλούδης, οι τελευταίες μεταγραφές. Κυρίτσης Κουλούδης, πάρα πολύ σημαντικές προσθήκες. Υπάρχει ο Μίχαλος. Μαζί με το Μίχαλο θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα. Και να δούμε, γιατί η αγορά των ελευθέρων δεν έχει ολοκληρωθεί. Ίσως υπάρξει κάποια πινελιά. Θα το δούμε. Δείχνει πάντως ότι είναι αρκετά δυνατή. Ναι, νομίζω ότι έχει ενισχυθεί η ομάδα και ότι έχει υψηλές φιλοδοξίες. Και το μεγαλύτερο όπλο είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. Το Βαρίκας, που θα είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα, θα είναι μια δύσκολη έδρα για τον αντίπαλο και θα είναι ένα πολύ μεγάλο όπλο για την ομάδα του Πανιωνίου. Προπονητής θα έχει αρκετά όπλα στη φαρέτρα του για φέτος. Και τα λαντούχα παιδιά νέα. Λοιπόν, βόλεϊ. Βόλεϊ, να πούμε. Πες λίγο την ανακοίνωση τη θεσινή ακριβώς, και θα πούμε και για το αγωνιστικό. Η αυξημένη κινητικότητα των πωλήσεων καρτών στήριξη αποτελεί για όλους ένα επιπλέον κίνητρο για την προσπάθεια. Το τμήμα μας αποφάσισε να μην εκδώσει εισιτήρια διαρκείας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καλέσει όλους εσάς που μας στηρίζετε να ενισχύσετε τα τμήματα μπάσκετ και ποδοσφαίρου με αγορά διαρκείας και τον ερασιτέχνη με την εγγραφή ή ανανέωσή σας ως μέλη. Για όλους τους εντός αγώνες μας στο Βαρίκας, οι οποίοι θα διεξάγονται το Σάββατο απόγευμα, θα εκδίδονται εισιτήρια αξίας 5 ευρώ για τη διάθεση των οποίων θα ενημερώνεστε λίγες μέρες πριν τον κάθε αγώνα. Η διάθεση καρτών στήριξης συνεχίζεται και είναι σημαντικό να θυμάστε τον αριθμό της κάρτας σας. Μέσα στη χρονιά θα κληρώνονται δώρα με σκοπό την επιβράβευση της βοήθειάς σας. Σε κάθε εντός έδρας, σε 5 κατόχους κάρτας στήριξης, θα προσφέρουμε το εισιτήριο αγώνα. Παναγιώτη, είναι μια πρωτοποριακή κίνηση. Το να βλέπει, να ακούσει ένα τμήμα να λέει: δεν βγάζω διαρκείας για να στηρίξετε και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Που για να μην ουσιαστικά. Και ένα τμήμα το οποίο δεν έχει και τα τρελά έσοδα, έτσι. Ναι, και ουσιαστικά αυτό το κάνει για να μην βάλει τον κόσμο να πληρώνει διαρκεία σε 3 τμήματα. Είναι φοβερή κίνηση. Τους αξίζουν συγχαρητήρια εκεί στους ανθρώπους της ομάδας. Να πούμε ότι οι Πάνθηρες θα τρέχουν την ομάδα. Από πέρυσι έχουν αναλάβει τα ενία της. Ωστόσο, λόγω COVID δεν έγινε ποτέ πέρυσι το πρωτάθλημα. Θα γίνει φέτος, οπότε και εκεί νομίζω πρέπει όλοι να στηρίξουμε. Το Βόλεϊ Ανδρών μπαίνει στη μάχη στις 23 του μήνα με εκτός έδρας αγώνα στο Αίγιο. Η δεύτερη αγωνιστική πάλι πάει εκτός έδρας.
Και το πρώτο εντός έδρας είναι την τρίτη αγωνιστική με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Στο βαρύ Κασαγκέι. Τα χέι. Λοιπόν, τα κορίτσια του Βόλεϊ επίσης στις 23 του μήνα ξεκινάνε τον δικό τους αγώνα, τη δική τους μάχη στο φετινό πρωτάθλημα της Pre-League. Εκτός, δεν είμαι σίγουρος, εκτός πάντως που αντιμετωπίζουν το Εγάλεο, δυνατή ομάδα το Εγάλεο, Pre-League, δύσκολη χρονιά για τα κορίτσια του Πανιωνίου και για τα αγόρια, αλλά νομίζω ότι έχουν χτιστεί σε καλές βάσεις και τα δύο αυτά τμήματα. Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο, στέλνει τα μηνύματα. Καλά, ναι, δεν κανονικά. Είναι, δεν το έχουμε αναφέρει. Είναι αυτονόητο, μηνύματα εδώ πέρα που μας βλέπετε. Γνωστή και μη ξέρετε κάποιοι πιστοί μας φίλοι. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε πριν περάσουμε αρχικά στους καλεσμένους. Ναι. Και για το ποδόσφαιρο, βασικά. Πολύ σωστά. Για τον αγώνα της Κυριακής, επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με το φιλικό, με τον Αιωλικό που είχε ανακοινωθεί. Φιλικό με τον Αιωλικό Άκυρο. Άκυρο. Τέλος. Εκ του πιεστηρίου. Πριν λίγο το μάθαμε. Έχουμε και την ομάδα που θα παίξουμε λογικά. Δεν θα γίνει το φιλικό με τον Αιωλικό. Κλείστηκε νέο φιλικό με αντίπαλο τον Άγιο Ερώθεο στη Νέα Σμύρνη στις 4 ώρα την Κυριακή. Άρα απλά αλλάζει ο αντίπαλος. Φιλικό παιχνίδι θα υπάρχει στη Νέα Σμύρνη. Και να πούμε ότι τη Δευτέρα στις 6 ώρα θα υπάρξει νέο φιλικό με τα Σούρμενα για τους παίκτες που δεν θα αγωνιστούν πολύ στο ματ της Κυριακής με τον Άγιο Ιερόθεο. Πάμε να αποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο. Εννοείται. Και πριν υποδεχτούμε τον πρώτο καλεσμένο που είναι ο Δημήτρης Γροντής, θα αποκαλύψουμε ότι καλεσμένος μετά θα είναι ο Γιώργος Δέδες. Γιώργος Δέδες, χωρίς πολλά πολλά. Λοιπόν, Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όσους μας παρακολουθούν. Πώς είσαι, τι κάνεις, σε τι κατάσταση είσαι? Καλά, χαίρομαι που είμαι ξανά κοντά σας. Και μια χαρά. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε πέρυσι. Είσαι έτοιμος για την έναρξη? Σιγά-σιγά. Ναι, υπομονούμε πώς και πώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνει αύριο η κλήρωση όπως έχουμε μάθει. Για να μπούμε κι εμείς σε μια κανονικότητα. Λοιπόν, Την Κρήτη την έχεις γυρίσει γενικότερα στη ζωή σου, έχεις πάει ποτέ διακοπές? Έχω πάει, ήμουνα και στον εργοτέλειο, οπότε εντάξει. Σωστός. Κάτι ξέρω. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έχει περάσει ένα καλοκαίρι, Δημήτρη, πολύ γεμάτο για τον Πανιόνιο σε επικαιρότητα, να το πω έτσι. Είχαμε πράγματα, ξεκίνησε φετινή σεζόν, η προετοιμασία σας για τη ΓΑΜΑ Εθνική στην αρχή. Μετά ήρθε η πρόσκληση για την Super League 2. Για τους γνωστούς λόγους, δεν θα συμμετέχει η ομάδα στην Super League 2, θα συμμετέχει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα ήθελα ένα δικό σχόλιο πώς έζησες αυτό το καλοκαίρι, γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ, όπως και όλοι μας, ήσουν στην αναμονή το τι θα γίνει. Ναι, εντάξει, ήταν λίγο περίεργο αυτό το καλοκαίρι, όπως είπατε. Ξεκινήσαμε για ΓΑΜΑ, μετά μας είπανε για ΒΙΤΑ. Ωστόσο, εντάξει, πιστεύω κυρίως αυτό είχε να κάνει όσον αφορά με τη διοίκηση. Εμείς δουλεύαμε και δουλεύουμε πάντα για παραπάνω κατηγορία, για ΓΑΜΑ Εθνική. Οπότε δεν μας επηρέασε τόσο στον τρόπο δουλειάς και στον τρόπο που κάναμε προπόνηση, στον πώς θα προετοιμαζόμασταν για το πρωτάθλημα, είτε αυτό θα μας έβρισκε στη Β' Εθνική είτε στη ΓΑΜΑ. Οπότε για μας, δηλαδή αυτό και αυτό μας έλεγε ο προπονητής, εμείς είτε παίξουμε στο ένα πρωτάθλημα είτε παίξουμε στο άλλο, το οποίο δεν εξαρτάται από εμάς, θα είμαστε έτοιμοι. Με τα φιλικά που έχει δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα, πώς νιώθεις γενικότερα σαν σύνολο, πώς είναι η ομάδα και με τα παιδιά που έχουν προσθεθεί πλέον? Νομίζω πως η ομάδα είναι σε λίγο καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν πέρυσι. Και νομίζω πως είναι λογικό και αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός, πάντα μια ομάδα δένει καλύτερα μεταξύ της. Έχουμε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, πιστεύω, μέχρι στιγμής και με ομάδες που παίζουν σε μεγαλύτερη κατηγορία. Ωστόσο, το θέμα είναι να μπορέσουμε να δείχνουμε το ίδιο πρόσωπο και στους αγώνες που θα παίζουμε με μικρότερες ομάδες, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία, έτσι. Αλλά είναι αλλιώς το κίνητρο
Όταν παίζεις με μια ομάδα σαν τον Ιωνικό, για παράδειγμα, όπως παίξαμε, και αλλιώς το κίνητρο να παίξεις με μια ομάδα όπως το Κερατσίνι που παίξαμε, που δεν θέλω, σε καμία περίπτωση το ξαναλέω, δεν θέλω να υποτιμήσω το Κερατσίνι. Απλά καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Αυτό υφίσταται παντού, νομίζω, έτσι, δηλαδή. Ναι, ακόμα ναι, και παντού, παντού. Και στην Αλφαθήνικη να σου αλλιώς να παίξεις, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό, τον την ΑΕΚ, και αλλιώς να παίξεις με τον, δεν ξέρω, έτσι, εγώ, για να μην λέμε μόνο. Ναι, ακριβώς, αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, είσαι ένα χρόνο στην ομάδα και η δική σου ανανέωση, νομίζω ότι ήταν η πρώτη ή δεύτερη, μαζί με τον Γιάννη τον Κοντέ, μαζί τέλος πάντων. Και η ανανέωση έγινε η δική σου όταν η ομάδα θα έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν υπήρχε ακόμα τότε το σενάριο της ΒΙΤΑ. Κοίτα, θεωρώ ότι εσύ προσωπικά και με τη σεζόν που έκανες και με το βιογραφικό, θα έβρισες μια μεγαλύτερη κατηγορία, να το πω έτσι. Τι σε έκανε όμως να πεις τον έστω Πανιόνιο για δεύτερη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική? Αρχικά, όπως είπες, συμφώνησα όταν η ομάδα ήταν ΓΑΜΑ Εθνική, που δεν είχε βγει ακόμα η πρόσκληση για την Super League 2. Και αυτό έγινε ξεκάθαρα για το ότι αυτό ήθελα να κάνω. Δηλαδή, αυτό ένιωθα. Είδα πώς ήταν η χρονιά η περσινή. Μου άρεσε πάρα πολύ στην ομάδα. Ένιωθα ποδοσφαιριστής. Μου άρεσε να πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση, κάθε μέρα όποτε είχαμε τους αγώνες. Και είναι κάτι που δυστυχώς δεν το βρίσκεις εύκολα πλέον στην Ελλάδα. Και ειδικά όταν πρόκειται για χαμηλότερες κατηγορίες και όχι στην Α Εθνική. Εντάξει. Μετά όταν ήταν η ομάδα να πάει Β, πολλοί λέγανε για το τι θα γίνει, ποιος θα έρθει, τι θα κάνουμε. Αλλά εγώ αυτό που ήθελα το έκανα εξ αρχής. Είτε η ομάδα ήταν Β, είτε η ομάδα ήταν Γ. Δεν σε αφορούσε καν, δηλαδή, σε ποια κατηγορία θα παίξει η ομάδα, ενώ για να αποφασίσεις αν θα αγωνιστείς στο Πανιόνιο ή όχι. Μα έτσι κι αλλιώς πέρυσι ήμασταν τέταρτη κατηγορία, δεν ήμασταν τρίτη. Σωστό, ανέβηκε μια κατηγορία. Ναι, ναι, όχι, μα έτσι είναι. Πλέον η ΓΑΜΑ Εθνική φετινή δεν θα είναι όπως ήταν πέρυσι. Θα είναι πολύ πιο καλό το επίπεδο. Γιατί αρκετοί παίχτες, ειδικά με αυτό που έγινε με τις αδειοδοτήσεις στις ομάδες της Super League 2, σε πολύ καλές ηλικίες, όχι 35 χρονών ή μεγαλύτεροι, δηλαδή παίχτες 28-29 χρόνων που βρίσκονται σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία, θα αναγκαστήκαν ή θα αναγκαστούν να πάνε σε ομάδες ΓΑΜΑ Εθνικής. Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το όμιλο που διαδίδεται, που είναι της Κρήτης. Λοιπόν, πριν το πεις, θες να κάνουμε μια φορά, δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου, ναι, και είναι και ο Δημήτρης εδώ να μας το σχολιάσει κιόλας. Λοιπόν, να πούμε ότι βγήκαν σήμερα οι πληροφορίες για την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για τους ομίλους. Ο Πανιόνιος ουσιαστικά δεν θα είναι, βάσει αυτών των πληροφοριών, στον όμιλο της Αθήνας. Τοποθετήθηκε, Δημήτρη, στον όμιλο της Κρήτης μαζί με το ΡΟΥΦ, οι δύο αθηναϊκές ομάδες. Να πούμε ποιες είναι οι υπόλοιπες. Είναι ο Άρης Σούτας, ο Ατσαλένιος, ο Πόρος, ο Αλμυρός, ο Γιούκτας, ο ΑΟΑΝ. Αναγέννηση Ράπετρας και Νεάπολη. Αναγέννηση Ράπετρας και Νεάπολη. Αυτό σημαίνει, Δημήτρη, 8 ταξίδια. Ναι. Πιστεύεις ότι ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τους παίκτες, και σωματικά και ψυχικά, αυτά τα ταξίδια? Εντάξει, σίγουρα θα έχει μια παραπάνω ταλαιπωρία, αλλά όπως θα πάμε εμείς, έτσι θα κάνουν και αυτοί όταν θα έρχονται να παίξουν εμάς. Σίγουρα για εμάς θα το κάνουμε πολύ περισσότερες φορές, έτσι. Αλλά γιατί οι δικοί θα παίζουν μια εναλλάξη εκτός από δύο φορές, ναι, να πάνε στο Ρούφ. Εμείς ουσιαστικά κάθε εβδομάδα, εκτός από μία που θα πάμε στο Ρούφ, θα κάνουμε ταξίδι Αθήνα-Κρήτη. Εντάξει. Όλα μας το... Τι να κάνουμε, σε αυτό το όμιλο, άμα τελικά πάμε σε αυτό το όμιλο, θα πρέπει να γίνει αυτό. Θα είναι λίγο περίεργο. Δυστυχώς πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες. Και η Κρήτη συνήθως φημίζεται για τις δυνατές ομάδες τα τελευταία χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και πέρυσι ήταν καλός ο όμιλος. Και ο Παορούφ είναι ανεβασμένη ομάδα φέτος. Ο Ρούφ είναι ενισχυμένος και ο Παορούφ. Θα ήθελα μια άποψη έτσι λίγο
Ναι, εγώ και αυτό που είπες για, για τις κριτικές ομάδες συμφωνώ. Έχουν και πέρυσι ο όμιλος τους, πέρα από τον Ηρόδοτο που παίξαμε, που για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσαμε. Έμαθα ότι ήταν πολύ καλός ο όμιλός τους. Και γενικά οι ομάδες που είχαν ήταν σε πολύ καλό επίπεδο, καλύτερα από, τις ομάδες της Αθήνας. Εντάξει, εγώ ξέρω προσωπικά κάποιες ομάδες, γιατί όπως σας είπα από τον Εργοτέλη εκεί ήξερα τον Μπόρο, τον Αλμυρό, άλλες ομάδες, τον Ατσαλένη και αυτά που είναι παραδοσιακές ομάδες. Εντάξει, για μας δεν αλλάζει κάτι. Είτε ήταν να παίζαμε πέρσι μέσα στο Φωστήρα, είτε μέσα στην Προοδευτική, έτσι θα πάμε να παίξουμε μέσα στον Ατσαλένιο, στον Αλμυρό, στον Μπόρο. Για μας ο στόχος παραμένει ο ίδιος. Αυτό ήθελα να σου πω. Η διοίκηση έχει θέσει τους στόχους φέτος από την αρχή. Έχει πει ότι στόχος είναι η κατάκτηση ουσιαστικά του πρωταθλήματος. Και ο δικός σας στόχος φαντάζομαι πλέον είναι αυτός. Αγωνιστικά. Ναι, εντάξει. Μα βρισκόμαστε στον Πανιόνιο. Δηλαδή, να πούμε ότι κάναμε μια καλή πορεία. Στόχος είναι να πάμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, όπως κάναμε πέρυσι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον ίδιο τον Δημήτρη. Δεύτερη χρονιά στην ομάδα, με πολύ νέους συμπαίκτες. Νέος είσαι, 27 χρονών είσαι. Αλλά με πιο νέους από σένα. Δηλαδή, μαζί με τον Γιάννη είστε οι έμπειροι. Όπως και πέρυσι. Αλλά θεωρείς, θα ήθελα την άποψη, ότι τα παιδιά αυτά με ένα χρόνο πλέον στην πλάτη έχουν μεγαλώσει ποδοσφαιρικά. Ναι, σίγουρα. Το συζητούσαμε κιόλας. Είχα μια ζήτηση και με τον Γιάννη, τον Κοντοέ, και λέγαμε τις πρώτες προπονήσεις πέρυσι το Σεπτέμβριο σε σχέση με τις πρώτες προπονήσεις αυτό το Σεπτέμβριο τώρα που μας πέρασε, ένα χρόνο μετά. Μιλάμε για πολύ μεγάλη βελτίωση. Πραγματικά όλα τα παιδιά έχουν κάνει άνοδο τεράστια και σε αυτό έχει βοηθήσει όλο το κλίμα. Βασικά φαίνεται πόσο μεγάλη ομάδα είναι ο Πανιόνιος μέσα από αυτό. Ότι είναι αλλιώς να παίζαν αυτά τα παιδιά και εγώ μαζί να παίζαμε σε μια ομάδα πιο μικρού μεγέθους σε όνομα και αλλιώς να βρισκόμαστε στον Πανιόνιο. Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει μέσα από αυτή τη χρονιά που πέρασε. Λίγο αγωνιστικά να ρωτήσω, φέτος δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές επιθετικές λύσεις μπροστά με Σταμάτη, Μούντριχα, Λιούμι, Ρίτσα. Πιο περισσότερο στην επίθεση και καλό και για σένα για περισσότερες κάρτες, μπαλιές, πάσες, να το πω έτσι. Ναι, ναι, εντάξει. Να συμπληρώσω κάτι στον Παναγιώτη σε αυτό που λέει. Είδαμε πέρυσι, ας πούμε, ο Ντρίτσας πέρυσι είχε και τραυματισμό, δεν έπαιξε πολύ στην πορεία και φέτος είναι από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στα φιλικά. Αυτό δείχνει ότι γίνεται δουλειά και στους από πίσω, ας πούμε, τους μη βασικούς, αυτούς που δεν είχαμε δει. Ναι, ναι. Συμφωνώ και αυτό είναι πολύ καλή, ένα πολύ καλό παράδειγμα και πάνω σε αυτό νομίζω που είχε πει και ο Γιάννης ο Κοντές στην περίπτωση του Λιούμι που όταν είχε βγει ο Σταμάτης από τα παιχνίδια που έπαιζε που πήγαινε πολύ καλά, έβαζε γκολ και είχε τραυματισμό ή COVID, δεν θυμάμαι. Είχε τον κορονοϊό του. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο και μπήκε ο Λιούμις και ήταν και αυτός πάρα πολύ καλός. Άρα πάει να πει ότι έχουν πολύ καλή νοοτροπία σαν παίχτες και γίνεται και η σωστή δουλειά. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με το Δρίτσα. Ναι, και μπορεί να υπήρξαν κάποιες αποχωρήσεις μπροστά, όπως είπε και ο Παναγιώτης, είπε ότι έχει ενισχυθεί η ομάδα μπροστά, γιατί ουσιαστικά δεν έχουν φανεί αποχωρήσεις. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί και ο Πίσπας και ο Νίνο ήταν βασικά γρανάζια της ομάδας πέρυσι. Ναι, ναι, έτσι. Συμφωνώ, αλλά όπως βλέπουμε, κανένας δεν είναι αντικατάσταση και μοναδικός. Εσύ νιώθεις πιο ναι, νιώθω καλύτερα. Νιώθω ότι πλέον με τα παιδιά βρίσκομαι, να το πω έτσι, πιο εύκολα και νιώθω καλύτερα, ναι. Παίζεις λίγο πιο πίσω φέτος, βέβαια. Εντάξει, πάνω κάτω τα ίδια είναι, πάνω κάτω τα ίδια. Νομίζω φάνηκε με το Κερατσίνη το απίστευτο γκολ. Δεν ξέρω, έχεις αναβάλει σε επίσημο ή ανεπίσημο παύλα μάτς? Όχι, 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 δεν έχω ξαναβάλει. Και εκείνη τη στιγμή που δεν στράβαγε το βίντεο, οπότε υπάρχει το υλικό, ότι υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Λοιπόν,
Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το περσινό πρωτάθλημα. Είπες ότι έχεις, ξέρεις ότι οι κριτικές ομάδες είναι δυνατές. Αλλά δεν ξέρω αν έχεις εικόνα για το επίπεδο. Δηλαδή, αν είναι δύο ταχυτήτων, ας πούμε, πέρυσι εμείς με την Ηλιούπολη τρέχαμε το πρωτάθλημα όσον αφορά την πρώτη θέση. Αν εκεί θεωρείς ότι θα υπάρξουν τέσσερις, τρεις, πέντε, μία ομάδα που θα είναι μπροστά. Δεν έχει εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Δεν ξέρω. Γιατί και το ξέρω. Ξέρετε και εσείς ότι σε αυτές τις κατηγορίες κάθε χρόνο ίσως είναι και τελείως διαφορετική μια ομάδα από ό,τι ήταν την προηγούμενη χρονιά. Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, σε περίπτωση αλλαγής ο ομίλου τώρα με την Κρήτη είναι επιπλέον δουλειά του προπονητικού staff. Εκεί πάνω που ξέραν τις ομάδες τις περσινές που αντιμετωπίσουν, είχαν μια στάνταρ ανάλυση, άντε να προσθεθούν άλλες 2-3 ομάδες. Τώρα είναι σχεδόν όλες οι ομάδες άγνωστες, σχεδόν λογικά. Και σαν να παίρνει σε νέο πρωτάθλημα. Ναι, κάπως έτσι, που να ψάχνουμε να βρούμε λίγο για το σκάουτινγκ. Σίγουρα θα χρειαστεί πολύ δουλειά το team. Σίγουρα θα έχει πίπερς και ο... Θα ήθελα μία άποψη για το πώς είναι η συνεργασία παικτών προπονητών με ένα χρόνο πλέον στην πλάτη. Εντάξει, πλέον και πιστεύω γιατί και για... Εντάξει, μπορεί ο coach να είχε τα περισσότερα παιδιά και από την K20 του Πανιωνίου, αλλά πλέον είναι διαφορετικά, γιατί... άλλες οι απαιτήσεις της K20, άλλες οι απαιτήσεις της πρώτης ομάδας. Έτσι. Αλλά είμαστε πολύ καλά. Είμαστε βασικά όπως τελειώσαμε και σε ένα καλύτερο επίπεδο, εγώ θα έλεγα. Χωρίς να θέλω να πω πολλά λόγια, αλλά εγώ όπως τα βλέπω τα πράγματα, ναι, είμαστε αγωνιστικά σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι πέρυσι. Με το κύριο Καπάνταϊ, δύο λόγια. Ο νέος team manager. Ναι, ήρθε ο κ. Καπάντες από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν μια θέση που για να συμπληρώσει βασικά το team, όλη την ομάδα. Να καλύψει το κενό που υπήρχε, θα πω εγώ. Ναι, εντάξει, όλοι το... Ναι, έτσι, ακριβώς. Όλοι το ξέρουμε και όλοι έχουμε μόνο να πάρουμε από τέτοιους ανθρώπους. Και νέος σε ηλικία ο Λεωνίδας. Έχει παίξει τον Πανιόνιο 2 φορές. Ναι, ξέρει που. Μπορεί να σας μεταδώσει πράγματα, ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο τον Δημήτρη. Νομίζω πως ο Γιώργος Δημήτρης θα θέλει να... Θα το ρωτήσω εγώ κάτι. Δημήτρη, η διαφορά με πέρυσι είναι ότι θα έχετε και τον κόσμο δίπλα σας φέτος. Καλά, ναι. Αυτό περιμέναμε και εμείς πώς και πώς να ξεκινήσουμε να έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Γιατί πέρσι μας έδωσε πολύ μεγάλη όθηση, ειδικά στην αρχή. Ξέραμε ποιος είναι ο κόσμος του Πανιωνίου, αλλά ειδικά στην αρχή αυτό που βλέπαμε στα κάγκελα απ' έξω για αυτά, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη όθηση. Μας έδινε πολύ μεγάλη όθηση και δεν ξέρω αν το καταλαβαίνανε και οι ίδιοι, ίσως κάποιοι ναι, κάποιοι όχι, αλλά για μας ήταν πολύ μεγάλη όθηση και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα μπορούν πλέον φέτος να μας βλέπουν κανονικά από τις εξέδρες. Και να ξέρεις ότι υπάρχουν Πανιόνιοι και στην Κρήτη που ζουν μόνιμα και θα έχετε υποστήριξη και στους αγώνες εκεί άμα τελικά γίνει. Μακάρι. Να... Η ψυχολογική όθηση είναι τεράστια που παίρνανε. Φάνηκε σε αρκετές περιπτώσεις όταν ήταν κουρασμένοι από το παιχνίδι, από το άγχος και προσπαθούσαν. Ναι, φαινόταν. Κατά τα ψέματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σου ευχόμαστε καλή αρχή. Χωρίς τραυματισμού σε κανέναν. Και μακάρι, εκτός ότι θα τα πούμε, θα σε δούμε την Κυριακή στο φιλικό με τον Άγιο Ιερόθεο να το ξαναπούμε. Γιατί βλέπω μηνύματα για Ιωλικό. Δεν θα γίνει το φιλικό με Ιωλικό, θα γίνει τον Άγιο Ιερόθεο. Ο αντίπαλος αλλάζει ουσιαστικά, 4 ώρα το φιλικό. Μακάρι να και σε 2 εβδομάδες να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όχι σε 2, σε 10 μέρες ουσιαστικά, σε 17. Σε 10 μέρες, το επόμενο, όχι από το Σαββατοκύριακο, από το επόμενο. Μακάρι. Να δούμε σε ποια πόλη της Κρήτης θα ταξιδέψουμε. Θα τη μάθουμε την Κρήτη. Ναι. Γεια σας, Δημήτρη. Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Δημήτρης Βροντής, νομίζω ότι γενικότερα αυτό το παιδί είναι χαμογελαστό. Σου βγάζει ένα πολύ ωραίο vibe, παιδί μου. Πάντα ευδιάστατος. Ναι. Εκεί είναι και ο μαέστρος ομάδας ποδοσφαιρικά τώρα. Μαέστρο τον ανεβάζουν, μαέστρο τον κατεβάζουν στις παίκτες του. Και όχι αδίκως. Λοιπόν, να περάσουμε λίγα μηνύματα
Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο τον τεράστιο Γιώργο Δέδε. Δεν θα πω ποιος είναι ο Γιώργος Δέδες. Αν κάποιος δεν τον ξέρει, εντάξει, δεν είναι Πανιώνης. Για να είστε εδώ, το ξέρετε όλοι. Και όχι μόνο οι Πανιώνοι, άπαντες. Άπαντες. Λοιπόν, θα πάρουμε λέει τελικά έμπειρο θετικό ή επειδή θα είμαστε σε πιο εύκολο όμιλο από πέρσι, δεν θα πάρουμε. Καλό που αποφύγαμε λίγο πολυεθνικό, μόνο άνοδος από γλυφάδα και ανέβη. Παρένθεση, το πιο εύκολο όμιλο δεν το ξέρουμε πρώτον. Ναι, και αν λίγο... ακούσετε και τον Δημήτρη τι είπε, ότι ίσως είναι και σε καλύτερο επίπεδο πολλές ομάδες της ΓΑΜΑ της Κρήτης από της Αθήνας. Οπότε, παιδιά, εύκολος όμιλος δεν νομίζω ότι θα είναι. Επιθετικό, αυτή τη στιγμή το ρόστερ έχει κλείσει. Αυτό ξέρουμε. Τώρα, αν βρεθεί κάτι πολύ καλό. Και νομίζω το σχολιάσαμε και προηγούμενο επιθετικά. Είμαστε ήδη. Εντάξει, αρκετά καλά, αλλά δεν νομίζω και. Στην αρχή τη σεζόν, αν η ομάδα έπαιζε στην Β' Εθνική, θα γινόταν μια κίνηση για επιθετικό. Άλλο για το ξέρουμε. Άλλο για Β', εντάξει. Αυτή τη στιγμή νομίζω η ομάδα έχει κλείσει το ρόστερ τη. Εμπρός Πανιωνάρα, καλησπέρες. Το Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Πάνο. Καλησπέρα, Μάγκες. Το περσινό είναι. Δεν πειράζει. Καλησπέρα, παλικάρια, από το Σίγκο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου. Καλησπέρα στον κύριο Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη. Βλέπω ότι συνομόρφη και ανέρθει η παρέα. Καλή εκπομπή, τους χαιρετίζουμε από Νεμαία. Το απαντήσαμε. Δεν θα γίνει το φιλικό με τον Αιωλικό τη Κυριακή, θα γίνει με τον Άγιο Ιερόθεο. 4 ώρα Κυριακή. Καλησπέρα από Ηλίουπολη. Θα βγουν διαρκεία στο έτσι στο ποδόσφαιρο. Αν παίξουν στον όμιλο τη Κρήτη, που τα ταξιδιωτικά έξοδα θα είναι μεγάλα, υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση. Από την ΕΠΟ. Από την ΕΠΟ. Αρχικά διαρκεία θα βγουν αργά ή γρήγορα, ίσως μέσα στην εβδομάδα. Νομίζω είναι θέμα γραφιστικό που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Θα βγουν διαρκεία φυσικά, είναι σίγουρο. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει ένα μάθημα κλεισμένο των θυρών που το χρωστάει η ομάδα από πέρυσι, από τις 4 αγωνιστικές που είχε φάει με την Ηλιούπολη. Άρα η πρώτη αγωνιστική εντός έδρας. Θα είναι λογικά κλειστό. Όχι, ναι. Λογικά θα είναι σίγουρα και κλεισμένο των θυρών. Οικονομικά η ΕΠΟ δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Έχει κάνει κάτι, κάποια κυρία κίνηση και ποτέ νομίζω. Όχι. Πότε θα βγουν τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Νομίζω σύντομα. Πολύ σύντομα. Έχασα από την Τραπετσόνα για το κύπελο Εσκανά. Okay. Για το γυναικείο μπάσκετ, μάλλον. Καλησπέρα από Πετράλων, πάμε δυνατά φέτος σε όλα τα τμήματα στήριξη στον Ορφέα. Μαζί σου, γεια σας, γεια σας Πανιώνη. Ο Πανιώνης στον μπάσκετ έχασε από την Τραπεζόνα για το κύπελλο και το πάμε. Το αντρό, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Καλησπέρα από Μαδρίτη. Την πιάνε έτσι Μαδρίτη πάντα. Ξέρουμε τα κριτήρια με τα οποία επιλέθηκε για εμάς αν επιβεβαιωθεί ο όμιλος και με τα τόσα ταξίδια. Είχε υποθεί ότι κάποιες ομάδες Αθήνας δεν θα βρίσκονται στον όμιλο της Αθήνας. Κριτήρια ακόμα δεν ξέρουμε γιατί είναι διαρροές όλα αυτά, δεν είναι επίσημα. Αύριο 11 η ώρα το πρωί είναι η κλήρωση της ΓΑΜΑ Εθνικής. Νωρίτερα θα μάθουμε και επίσημα όμως τους ομίλους. Σας είπαμε, και υπάρχει και στο site panionia.gr, τι έχει πει, τι έχει προτείνει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, μένει να φανεί αν θα επισημοποιηθεί αύριο. Καλησπέρα στον Στέλιο στον Κορυδαλό. Καλησπέρα στον Μπραχάμι. Δάφνη στον Πανιώνιος. Θες να βάζεις λίγο τη δήλωση αυτό το... να πούμε ότι νωρίτερα... Ναι. Νωρίτερα είχαμε... Μίλησε ραδιοφωνικά στο Νέα Μήνυ Ρέντιο TV, σε μένα μίλησε στην εκπομπή εκεί τέλος πάντων. Ο Κώστας Ολαγός, ο οποίος αναφέρθηκε στον άθλο του 71, είπε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά το βασικό ήταν που... Θα κρατήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία. Εκεί που συγκινήθηκε. Τον ρωτήσαμε... Για τη φετινή ομάδα. Συγκινήθηκε εκεί. Νομίζω λογικό είναι. Συγκινήθηκε ο άνθρωπος γιατί θυμήθηκε τις δικές του παλιές μεγάλες στιγμές. Θυμήθηκε πολλά και σημαντικά πράγματα και είδε το σήμερα ότι ο Πανιώνης δεν είναι στην πρώτη κατηγορία και αυτό τον πόνεσε. Αυτό είναι αυτό που πόνεσε, Γιώργο. Λοιπόν, μέχρι να βρούμε αυτό το βίντεο, να πάρουμε 2 δευτερόλεπτα χρόνο κι εμείς, ναι. Να ξεκουραστούμε, να πάρουμε μια ανάσα, να πιούμε λίγο νεράκι και σε λίγο, παιδιά, θα έχουμε τον Γιώργο Δέδε, μην λείψει κανείς. Επιστρέφουμε σε 1 λεπτάκι.
φωτοβοηθό, έτρα χαμηλά ο Μασούρα, αλλά μην ο Πανιόνιο. Στα... Θεμόπουλο, ωραία, θα τη σπάσει την μπάλα, σταμάτησε, σταμάτησε, σου γκολ! Γκολ! 2-1 ο Πανιόνιο. Σας καλησπέρα σε όλους σε μία ακόμη live Πανιόνια εκπομπή. Ντάριο μαζί μας, έλα ο Ντάριο. Καλησπέρα, παιδιά. Τάκη, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, καλησπέρα σας από το στάδιο της Νέας Μήνης ξανά. Τώρα ο Πανιόνιος και τα παπούτσια ανάποδα να χωράνε. Εγώ θα πηγαίνω από πάντα. Ο κανόνας 237. Εντός της υγείας επιτρέπονται συζητήσεις μόνο για ποτά, γκόμενες και Πανιόνιο. Λοιπόν, επιστρέψαμε, πήραμε μία ανάσα και με την επιστροφή μας απλά πρέπει να πούμε ότι τελικά από καθυστέρηση σε καθυστέρηση είμαστε ζωντανή εκπομπή. Αναβάλλεται η κλήρωση γάμα εθνικής η αυριανή και μετατίθεται για τις 12 του μήνα, δηλαδή για την Τρίτη. Καλά, πριν από 2 λεπτά το συζητούσαμε και μόλις βγήκε η είδηση, παιδιά. Αυτά λοιπόν, είναι τα ωραία του live. Πάμε όμως στα ωραιότερα. Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε πως η κλήρωση για το πρόγραμμα αγώνων της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας θα αναβληθεί για την 3η 12 Οκτωβρίου στις 11 ελληνικό αθάνατο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να υποδεχτούμε τον επίτιμο καλεσμένο. Βεβαίως. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Δέδες. Καλησπέρα, κύριε Δέδε. Κύριε Δέδε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν κάνουμε και δεν είμαστε. Γιατί? Εσύ τι κάνεις, κάθεσαι τώρα. Εγώ κάθομαι και προσέχω πάρα πολύ. Λόγω της εποχής εννοείται και της πανδημίας. Είμαι και στεναχωρημένος με την ομάδα. Ναι, εντάξει. Είναι κάτι που σας... Να ξεκινήσουμε από αυτό, μιας και εσείς το αναφέρετε. Είναι κάτι που σας... στεναχωρεί που η ομάδα λείπει από την πρώτη κατηγορία, έτσι. Πάρα πολύ. Αυτό ήταν τραγικό, ας πούμε. Όπως συνεχίζει και όπως εξελίχθηκε. Και τώρα, δυστυχώς, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο το οικονομικό για να μπορέσει να έρθει ένας άνθρωπος, να βρει άκρες. Και μιλάω από την ειδικότητα άκρες, γιατί πρέπει να είναι και άλλοι πολλοί. Γιατί δεν μπορεί να τα φέρει πρώτα. Και μακάρι να βρεθεί κάποιος να μπει μέσα. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βρεθεί ο καθένας στο πόστο του. Όπως είμαστε και εμείς 10 χρόνια μετά την παιδεία μας, την πόλη του Ελληνική. Ήμουν 10 χρόνια εγώ γενικός αρχηγός. Δεν κουλιόταν εσύ, μου τι είπες. Εννοείται, λέω, εννοείται, το ξέρουμε. Το γνωρίζουμε. Από εκεί και μετά αρχίσαμε τα ποτάμια, τα μεγάλα. Παιδιά, στεναχώρια μεγάλη θα περάσει ο κόσμος της Νέας Μήνης, ο Πανιόνιος γενικά, ο φύλαθρος. Εγώ δηλαδή ήταν τελευταίο κοινό που έγραψα κάτι που μου πήραν κάποιοι άνθρωποι που είπα ότι δεν αισθάνομαι καλά και δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί ο Πανιόνιος είναι η ιστορικότερη ομάδα της Ελλάδος που δεν επιτρέπεται να έχει φτάσει αυτό το χάλι όπως έγινε και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Είναι δύσκολη η σχέση αυτή με τον Πανιόνιο. Πάρα πολύ δύσκολη. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο και ήρθαμε που ήρθαμε και τα οικονομικά είναι δυσβάστακτα. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα ευχάριστα. Χθες συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από εκείνο τον άθλο της ομάδας του 71, που αποκλείσατε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Την τεράστια Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι. Τι σας έρχεται στη μνήμη όταν ακούτε, όταν θυμάστε αυτή την μεγάλη στιγμή? Να σου πω κάτι και μπροστά. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, την εποχή που παίξαμε εμείς όταν πήγαμε εκεί, ήταν η καλύτερη ομάδα της Ισπανίας. Mm-hmm. Πρωταθλήτρια. Βέβαια, χάσαμε βέβαια, 2-1. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν τίποτα. Είχε βάλει γκολ ο Λαγός και ο Θωμάς, ο οποίος μπήκε αλλαγή μέσα, έγινε το 2-1. Υπέρ του Ατλέτικο. Ναι. Και όταν μπήκε η Ατλέτικο, την περιμέναμε με ανοιχτές πόρτες,
ήταν καλοδεχούμενη με κόσμο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Εγώ εκεί έπαιρνα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Χρυσό Παπούση, με τα 28 γκολ που είχα βάλει στον Πανιόνιο. Η γυναίκα μου εκείνη την ώρα που παίζαμε με την Ατλέτικο Μαδρίτης, της είπα μου Παπαρίτη και έπαιρνε τον Παπούτσι από την τελετή που γινόταν στο Flash Football. Και ήρθαμε σε κάποιο σημείο που η ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης είχε και κάποιο προπονητή, ο οποίος έπαιξε και πιο μπροστά μαζί μας αντίπαλοι. Και σε κάποια φάση του αγώνα, με σήκωσε τα πόδια αυτό και πήραμε τον πέναλτι. Το βράδυ ο Θανάσιο Τζόγλο, συγχωρεμένο τώρα, που μα έφυγε κι αυτό, και κερδίσαμε ένα 0. Αυτό ήταν μεγάλο θέμα, γιατί πολλοί λένε τι έγινε με τι Ιταλικέ ομάδε. Χορεύαμε σιτάκια πάνω σε ένα καναβάτσο, το δείχνει και όλα την τηλεόραση. Ναι, ναι. Τα βλέπει, αν είναι έξω αυτό και το βλέπει. Εγώ μου σηκώσω αυτό το παπουτσάκι, είναι όλο χρυσό. Ναι. Και σκέφτομαι να το πουλήσω. Όχι. Δεν μου λέτε. Κύριε Δέδε, ήταν δύο χρονιές τότε, το 1971, πάρα πολύ σημαντικές, έτσι. Και το Βαλκανικό. Το Βαλκανικό κύπελλο. Είχαμε το Μάλε τότε προπονητή. Πείτε μας. Και πολύ σοβαρός. Ήταν άνθρωπος που έφερε πολύ καλή δουλειά από την Αγγλία. Μάθαμε πολλά, παρότι είχαμε μεγαλώσει κάποια στιγμή. Και εντάξει, ο άνθρωπος ήταν ή έβαλε την ομάδα στην ευθεία. Βέβαια, σωστά, είχε πάρει το Βαλκανικό κύπελλο, η γενιά δική μας. Γιατί μην αρχίσω και μιλάω για πατέρα Σαραβάκο, για Πατουλίδηδες, αδέρφια. Και η προηγούμενη αυτή ομάδα ήταν καλή, αλλά δεν μπορούσε να πάρει τίποτα. Και κατέληγε κάθε χρόνο η 10η, 12η, 1η. Την ημέρα που μπήκαμε εμείς από το 65 μέχρι το 75, η ομάδα ήταν σταθερά στην πεντάδα. Και το 21. Συγγνώμη, μια στιγμή να το πω. Το 71. Το 21 πήγατε πολύ πίσω. Είναι το ποτάσμα της Ελλάδος. Με αντίπαλο δυνάγει την δουλειά στο γήπεδο μας. Ήρθαμε δεύτερη. Και αν είχαμε πάρει ένα, αυτό θα είχαμε πάρει και το πρωτάθλημα εκείνη την εποχή. Μετά πήγε ρολόι το 74, το 71-72 υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μας είχαν δημιουργήσει κάποιο θέμα και δεν μας θέλανε. Κάνω και αυτό το παράπονο γιατί εγώ στη ζωή μου είμαι. Πανιόνιο εννοείται. Άνθρωποι του Πανιωνίου εννοείται. Βεβαίως. Εσείς είστε νέα παιδιά τώρα, ενώ εκείνη την εποχή υπήρχαν και άλλα νέα παιδιά που μας στηρίζαν. Εγώ με δείχνει η ΑΕΚ πολύ πιο μπροστά να πάω. Το 70. Το 71. Στην ΑΕΚ. Γιατί εγώ ήμουν, πώς να σου το πω, ας πούμε. Αγάπησα την ομάδα, γιατί είχα πάει και δοκιμαστεί στην ΑΕΚ. Αλλά δεν κάναν τίποτα και έμεινα στον Πανιόνιο. Άλλαξα ομάδα. Άλλαξα σκέψη. Αλλά και την ΑΕΚ την έχω δει στην δική μου και μέσα στην καρδιά μου. Γιατί είναι προφυγόπουλο από ανθρώπου που ήρθαν από τη Μικρά Αστία και ειδικά τη Λίμνη. Και είχα και πρότυπο τον Εστορίδη. Παίξαμε για την Αγία και είχαμε τον Γκόλι βάρο τη ΑΕΚ. Είχα βγάλει μια φωτογραφία ωραία μαζί με τον Κώστα τον Μητροβίδη. Και την άλλη μέρα έκανε συγκλήριο η διοίκηση της ΠΑΕ και με τιμωρήσανε με ένα μήνα τιμωρία. Αυτά δεν τα ξέρει κανένας, ούτε τα ξέρω ότι οι πατεράδες αυτοί τα παιδιά κάνουν γάλα. Μόλις μου είπαν έτσι, εγώ τα μάξα και σκόφια και έφυγα. Πήγα σπίτι, δεν ξαναήρθα. Και ήρθε ο προπονητής μας, ο συγχωρεμένος ο Ποδήλης και ο Ζαρκάδης και με πήραν από το σπίτι και με ξαναφέραν. Μου λέει, πάμε, ο πρόεδρος είπε να σε δει γιατί ήταν λάθος και αυτά συμβαίνουν. Βέβαια ήταν και άνθρωποι που πει, για να μπεις να τους δεις πρέπει να χτύπαγε στην πόρτα. Γιατί τώρα μπαίνει μέσα την κλωσιά την πόρτα, πιο πολύ.
Ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, ήταν αξιοσέβαστοι και έπρεπε να πάρουμε και από αυτούς κάποια πράγματα. Εμείς μια δεκαετία στον Πανιόνιο, έχετε πέσει από όλοι που δεν τα γνωρίζετε, δεν παίρναμε δίφραγμα. Ναι, ήταν επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Ήταν αγάπη από τον κόσμο και είχαμε μια... Γιατί είμαστε και οικογένεια, όλα τα παιδιά αγαπημένα, με πάντρευε ο ένας, παντρεύαμε τον άλλον, κάναμε κουμπαριές, κάναμε τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι ήταν μια οικογενειακή ομάδα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, σβήξαμε, αρέσαμε, φτιάξαμε και κάθε μέρα, κάθε μήνα πηγαίναμε καλύτερα. Πήραμε βαλκανικό κύπελλο. Βέβαια δεν πήραμε τίποτα στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και μετά, είχαμε μια καλή ομάδα η οποία ευχαρίστησε τον κόσμο. Εγώ με τον νέο κόσμο που έμενα εδώ, ερχόμουν στην Νέα Σβήνη με τα πόδια. Και στον δρόμο που ερχόμουν ήμουν στα 17. Εγώ πρωτόπαιξα 17 χρόνια το πρωτόπαιξα. Okay. Το 1960 δηλαδή. Έφυγα από το νέο κόσμο και ήμουν στην Νέα Σβήνη. Και με φωνάζαν από πολυκατοικίες που τώρα έχουν γίνει στις κοινωνίες τα μαγαζιά των κοινωνών. Ρε δέδε, ο Σαραβάκος ο πατέρας παίζει σήμερα. Τους έλεγα όχι, δεν ερχόμαστε στον κήπεδο, μου λέγανε. Γιατί ο Σαραβάκος ο πατέρας ήταν κορυμμένος, ήταν τραυματίας. Τέλος πάντων, βλέπαμε και εγώ έβλεπα πολύ καλό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή και η δεκαετία του Σαραβάκου, του Πατουλίδη, του Μαυρίδη, του Κουκουβέλα, του Πετατζίδη, του Αθανασούλα. Είχαμε πάρα πολύ ομάδα καλή κι αυτή. Και μετά μπήκε ο Στάθης ο Χάιτας, μπήκα εγώ, ήρθε ο Σπέρκης. Φτιάχτηκε η ομάδα κάπως καλύτερα. Η δε τριάδα της άμυξης των Χάχμων εκείνη την εποχή, Χάιτας, Μοραζέλης και Ιντζόγλου, δεν υπήρχαν στην Ελλάδα να υπέφερε. Εγώ τι έκανα. Τεράστιο ήταν. Και να σου πω και κάτι, οι δύο που ανέφερα δεν είναι παίξει αυτή την ομάδα. Ο Ραϊτέλη δεν έχει παίξει την ίδια ομάδα. Ο καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα ήταν. Οι αδικίες είχαν πάντα, κύριε Γιώργο, οι αδικίες. Άμα δεν ήσουν σε εισαγωγικά ομάδα του ΠΟΚ, δύσκολα σε καλούσαν και στην Εθνική. Εμάς μας καλούσαν, αλλά μόλις πηγαίναμε μαζί ο κάθετο προπονητή και ερχόταν, την άλλη μέρα μας διώχνανε. Οι παράγοντες, οι μεγάλοι. Εντάξει. Δεν έκανε και τίποτα. Αλλά έλεγα ότι εγώ και ο Χάιντας κάνουμε 25 συμμετοχές ο καθένας και να μην έχει έρθει ο Τζόγλου, να μην έχει έρθει ο Μωραϊτέλης. Μόνο δύο παίχτες και πάλι. Η παλή όμως δεν πάει. Ούτε ο Σαραβάκος ο πατέρας, ο οποίος ήταν για μένα ο καλύτερος που πέρασε ποτέ από τον Πανιόνιο. Και ο Πενταρόπουλος τον Νίκο. Κύριε Γιώργο, βλέπω λίγο πίσω τα τρόπαιά σας, να τα πω έτσι, τα ποδοσφαιρικά. Και δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω, αλλά μου έρχεται τώρα σαν... Εγώ θα πάρει ένα χρυσό σταυρό που μου έχει δώσει ο Πανιόνιος, θα γύρισα την ΑΕΚ. Έχω πάρει το χρυσό παπούτσι, το είπαμε το 71, με 28 γκολ στο Πανιόνιο περιμένα. Και τότε έφυγε η γυναίκα μου και πήγε και πήγε το χρυσό. Η τριάδα που ήταν στο Λαρκετικά την είχαν βάλει στη μέση και έφερε το χάλκινο από την γυναίκα μου και πήγα και στην Άγκη και έδειχνα πως μπαίναν το κόλ και έβαλα και εγώ και έβαλα και εγώ και έβαλα και εγώ και έβαλα και πήγα και εκεί το οποίο θα τους το δώσω με τώρα να το βάλουμε στο μουσείο okay. Γιατί όλη τη δεκαετία του 1974 που πήγα μέχρι το 1980 δεν πήρε κανένας παπούτσι από την Άγκη και εκεί έχω κάνει κάποια ρεκόρ. Έχω βάλει και το 1000 γκολ που έβαλε η ΑΕΚ, δηλαδή όχι 1000, το βρήκαμε 970, το έβαλα άλλα 300, έβαλα και το 1000. Και στον Άσο, όταν ήρθε μετά, έβαλε το 1500 γκολ στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Έχετε και ένα πολύ σημαντικό ρεκόρ με το hat-trick το περίφημο, έτσι. Άσο, γιατί αν ήταν άλλο σε άλλη ομάδα, θα τον είχαν στείλει στο βιβλίο, στο αυτό γίνε, και τον γράφανε από το κύριο Βοράδη. Απίστευτο. Απίστευτο. Έγινε στο παιχνίδι με τον Πανεγιάλη, με όλους τους εγκληματίες που έδωσαν και πέφτει στο Πανεγιάλη. Αλλά τότε είχαμε και εμείς τον Παπουλή, είχαμε τον Σαραβάκο, δεν κολλώνανε με τίποτα αυτοί.
μου δώσανε σε 120 δευτερόλεπτα και έβαλα 3 γκολ. Ναι. Το τέλος, τα 20 δευτερόλεπτα έβαλα 3 γκολ. Ναι. Φοβερό. Αυτό το hat trick δεν υπάρχει στην Ευρώπη, ούτε εκεί. Δηλαδή, γιατί αυτό κάνει να βλέψει πουθενά τίποτα και το έχουν βάλει μέσα. Εγώ έκανα κάτι ακόμη στην Ευρώπη, ναι, από το φύλλο αγώνος, γιατί μου κάνει ο Διακογιάννη που μίλησα μαζί του και μου είπε, ας πούμε, εγώ δεν έχω, δεν τα έχω γράψει στην εφημερίδα, αλλά στην εφημερίδα δεν αληθεύουν. Ή δεν τα δέχουν. Το γραφείο γίνεται, δεν τα δέχουν. Τώρα πιάσε το Μίλε και μπες σε 3 λεπτά λες μου όλοι το hat trick. Εγώ δεν είμαι 3 λεπτά. Είναι μικρή ομάδα. Ο Πανιώνιος δεν είναι μικρή ομάδα. Ο Πανιώνιος είναι μεγάλη ομάδα. Και έπρεπε να τους περιπτωθούν όπως με το Ολυμπιακό, τον Πάκο. Τώρα από εκεί και πέρα, άλλο. Λοιπόν, επίσης, το 69 είχατε πετύχει 5 γκολ σε αγώνα πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό Ουσίας τότε. Τα βάλει τα 3 δεν τα είχατε πιάσει. 5 κράτσανε. Είχαμε έρθει 8-1. Βάλατε και το 8. Βέβαια. Α, είτε γράφει ιστορία, γι' αυτό το είπα. Δεν ζούσα τότε. Για να ανεβάσουμε τους παίχτες του διπλανού, του Γιώργου Γουαριθού και της Άιτας, δεν θα αποτέλεσαι το χώρο σας ένα και ο θέλω να σου πούμε κάτι πράγματα, ότι εγώ έβαλα τα 128 γκολ, δεν τα έβαλα εγώ. Αυτοί μου δώσαν τις παλιές, οι οποίες εγώ εκτελούσα. Ήμουνα ο άνθρωπος που έχω μπροστά, άλλοτε με γυρισμένη την πλάτη και άλλες φορές δεν τα θέλω. Όταν έλεγα τον παίκτη να είναι λίγο μακριά, ήταν χαμένο. Όταν γίναγα με την πλάτη όμως, τα συστήματα που κάναμε δεν τα καταλαβαίνανε και δεν τα βλέπανε τώρα. Πού θα πεταθεί η μπάλα του Μωράιτε για τον Τζόγκο και εμένα που ήμουν μπροστά. Είναι προς τιμή αυτό των παιδιών που όποια φορά μου δίνανε την μπάλα πήγαινε στο πλευκό κατευθείαν. Κύριε Γιώργο, να δούμε λίγο το... Για το που είναι αυτό το γκολ στην ΑΕΚ, στον Πανιόνιο, έχω βάλει όλη την ιστορία και βάλε 35 στην ΑΕΚ. Συνολικά, σε 430 αγώνες διαβάζω 181 γκολ με Πανιόνιο και ΑΕΚ. 400 πόσο είπες? Τι γράφει? 430. 460 έχω εγώ, αλλά τέλος πάντων. Πρώτος είναι ο Χάιτ. Ο Χάιτ αυτό έχει 500 τόσες που θέτει. Τι να πω. Να σου πείτε. Τα παιδιά όλα αυτά που ήταν μαζί η ομάδα, δεν έχει ξαναγίνει το θέμα. Ο ένας πάντως τον άλλον, παιδιά κάνανε όλη την ομάδα, η οικογένεια, κάνανε γλέντι, Χριστούγεννα δέντρα, ιστορίες, και στην προπόνηση ένα χειρό. Επειδή χθες συμπληρώσαμε 50 ολόκληρα χρόνια από τον άθλο τότε με την Ατλέτικο, να δούμε λίγο να θυμηθούμε και να επιστρέψω να μας πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Έπειτα από ένα θαυμάσιο παιχνίδι και μια εξαιρετική εμφάνιση, ο Πανιόνιος ενίκησε στο στάδιο Καραϊσκάκη την ισπανική ομάδα Ατλέτικο και προεκρίθη για το δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA. 15.000 θεατέ, παρά το απρόοπτο κρύο, απεθέωσαν τον Πανιόνιο που ηγονίστη αποφασισμένος να κατακτήσει την πρόκληση. Οι Ισπανοί άρχισαν το παιχνίδι τους επιθετικά, αλλά οι Έλληνες παίκτες ανέκτησαν γρήγορα την πρωτοβουλία και υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους σε συνεχή άμυνα. Η υπεροχή του Πανιωνίου εκκαρποφόρησε στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, οπότε οι Ισπανοί υπέπεσαν σε πέναλτι που ο Θανάσης Σιντζόγλου με θαυμάσιο χτύπημα μετέτρεψε σε τέρμα υπέρ του Πανιωνίου. Μετά το 1-0, οι Ισπανοί προσπάθησαν να ανακτήσουν την πρωτοβουλία για να ισοφαρίσουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν διότι οι παίκτες του Πανιωνίου συνέχισαν τις επιθέσεις των. Έτσι, όταν ο διαιτητής εσφύριξε τη λήξη του αγώνος, ο Πανιόνιος είχε κερδίσει με 1-0 και εξισφάλισε την πρόκληση.
Λοιπόν, έγινε. Είδαμε. Έχει πέσει λίγο το δίκτυο του κυρίου. Yeah. Δεν είναι τεχνικό το θέμα, αλλά νομίζω θα επανέλθει άμεσα. Λοιπόν, είδαμε το επαναληπτικό αγώνα. Τον έτοιμος ο κύριος Δέδες. Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Επανήλθατε. Μια χαρά. Λοιπόν, κύριε Δέδε, είδαμε τον επαναληπτικό, αλλά θέλω αρχικά να μου πείτε για το πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία, στο Βιθέντε Καλδερόν. Πώς το ζήσατε. Ναι. Πώς το βιώσατε, αν θυμάμαι, ό,τι θυμάστε. Κοίταξε το γκολ, το βάλει ο Λαγός. Ναι. Πώς θυμάστε το παιχνίδι. Το γήπεδο ήταν ένα πράγμα που είμαστε πάνω στο Βιθέντε. Ήταν τρομερή η εμπειρία αυτή. Αλλά εντάξει, το αποτέλεσμα δεν ήταν τίποτα. Ευχαριστούμε σε χρόνο 0. Άγχος μεγάλος για την εποχή εκείνη. Και στο επαναλαμβάνω πάλι ότι άλλη ομάδα ελληνική, ο Ολυμπιακός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, έχουν βγάλει ισπανική ομάδα νοκάου. Από το UEFA, ενώ τότε ήταν UEFA σφάλι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Μόνο ο Πανιόνιος έχει κερδίσει την Ισπανική ομάδα και πια την απλήνει. Δεν ήταν ομάδα. Στον επαναληπτικό της... Ο Πανιόνιος είναι ένα επίτευγμα μεγάλο. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο όλο. Εννοείται, εννοείται. Στο Καρασκάκη τον επαναληπτικό μετά το τέλος του μάτς. Θυμάστε μετά... τι είχε γίνει το χαμό. Βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι. Αυτό, να μας περιγράψετε το πράγμα, ότι θα θυμηθούν οι παλιότεροι να μάθουν οι νεότεροι. Όχι, το γήπεδο ήταν γεμάτο πρώτα απ' όλα. Εκεί μου δώσαν το χρυσό παππού και εμένα ο Καραμαλής, που σας είπε προηγουμένως. Το άφησε μόνο το εκεί. Αλλά είπα το πίτσι μου, το πάρει και ένα και το αρπάξει, γιατί ήταν χρυσό ολόκληρο. Βλέπουμε και τώρα. Το βλέπω αυτό. Και ο κόσμος, επειδή έχει στεναχωρηθεί, θα κάνω μία αυτή, μήπως πατεύουν πάλι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τόσο καιρό μαζί μας και σε εμάς και στους επόμενους και πιο εδώ, γιατί και οι πιο εδώ κάνανε κάποια πράγματα. Πήραν δύο κύπελα, δεν είναι κακό να μαζευτεί πάλι όλος αυτός ο κόσμος που υπήρχε τότε. Εδώ παίζαμε μια Τετάρτη με βροχή με την ομάδα των Τρικάλων, με το Σιδηρόπουλο τερματοφύλακα και έριχνε καρέκλες. Και τους είχαμε κερδίσει απόγευμα. Το κήπεδο ήταν γεμάτο. 8.000 κόσμο είχε. Και τους είχαμε κερδίσει 3-0 στην Ελλάδα. Και κοίταγα την εξέδρα και με την βροχή και εγώ μπορούμε να μην δώσω και στα νερά και λίγο αυτό. Πάμε και σπίδωση. Είναι προσκυγός. Όλοι μαζί να μαζευτούν τώρα, να μαζευτούν και εσείς και το περιβάλλον όλο. Θα βγει η ομάδα εκεί που θα ανήκει και να μπορεί να κάνει πράγματα. Κύριε Δέδε, ήσασταν και στον Πανιόνιο γενικός αρχηγός, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Μόλις το μάθα, ήμουν γενικός αρχηγός. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Τι θυμάστε από αυτές τις εποχές που ήσασταν σαν γενικός αρχηγός στην ομάδα? Εκεί πέρα είμαστε 3 άνθρωποι όλοι. Δεν είχαν άλλοι, ας τη λέμε, εγώ και ο Πέτρος. Είπε και άλλο στο συνειδητικό του Βούλιο, ήταν για αυτήν την δουλειά. Εμείς με το Τάσο Κάρετα, εγώ με το Τάσο Κάρετα, έκανα πολύ μεγάλη δουλειά. Πήρα 8 ποδοσφαιριστές στον Πανιόνιο και ένα τον Παπασταθόπουλο. Ο οποίος έπαιζε στο Πεταλίδι. Οι παίκτες που είχαν στον Πανιόνιο, είχε ο Σιώβας, είχε ο... Και το ξέρουμε εμείς όλοι. Ο Μάκος, ο Μανιάτης, ο Σπυρόπουλος, ο Τζαβέλας, ο Τζαβέλας, το τέλος ήρθε, ο Σιώβας, ναι. Και πήραμε και τον Παπασταθόπουλο, αλλά δεν τα βρήκανε με τον πατέρα του Βασιλιάς και είπε ο άνθρωπος, άστον να φύγω να πάω τον πάω στην Ιταλία. Και του είπε ο Βασιλιάς, πάρ' τον και πήγε στην Ιταλία. Και εντάξει, μπορεί να ήταν λάθος αυτό που έκανε. Εντάξει. Και ο Παπασταθόπουλος πήγε στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Και του είπα εγώ, για να μην στεναχωρηθεί πολύ,
Αυτό το παιδί πήγα και τον είδα δύο φορές και βρήκα και τον μαζέψαμε. Ήρθε με τον πατέρα του, δεν τα βρήκανε με τον αγγελέα και πήγε στην άκρη, δεν χάθηκε τίποτα. Ο Παλιμένης μετά πήρε πορεία. Γιατί είχε ο Τσακίρης κάποια στιγμή, έβαλε λεφτά με στην ομάδα, πήρε ρεκόμπα, πήρε στο γέρο και παίξαμε την Παζελόνια και με 5.000 κόσμο. Έκανε ξανά δουλειά. Τρόφι και τα λοιπά. Ναι, έκανε με τον Τσακίρη μία. Όλα καλά. Τώρα όμως πρέπει να βοηθήσουν όλοι μαζί, κοντά, γιατί δύσκολα. Τα χρήματα είναι πολύ μεγάλα, μειωθήκανε λιγάκι, πρέπει να μειωθεί λιγάκι και λιγάκι. Ναι. Κύριε Δεδέ, ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε και να στείλετε προς τους παίκτες του Πανιωνίου που... Τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά αυτή τη στιγμή που φοράνε τη φανέλα και αγωνίζονται. Ποιο θα ήτανε? Εγώ όταν κόψανε την πίτα τη Χριστουγεννιάτικη πριν δύο χρόνια, ήταν στην πλατεία εκεί που μας τα κόβουνε κάτω με τον Δημήτρο Κοδούλου που είναι πρόεδρος τώρα των Παραγωγών. Του είπα ότι είσαστε πάρα πολύ καλοί και δεν θα κατέβει η ομάδα με την πορεία. Είδα όμως που έγινε αυτό το κακό την τελευταία αγωνιστική. Έγινε. Για το σήμερα. Για το σήμερα δεν έχω δει τίποτα. Πρέπει να μαζευτεί η να αγαπηθεί ένα με τον άλλο, να βρουν κόσμο, να έρθει ο κόσμο πιο κοντά. Ωραία. Πρέπει να έχουν καρδιά, στοιχεία πάνω του, αγάπη. Ενότητα. Και δουλειά. Και δουλειά. Κύριε Δέδε, να πούμε ότι, ότι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, θα γίνει μια γιορτή, μια εκδήλωση στο Άρσος της Νέας Μύρνης. Εκεί θα είναι. Τι ώρα, αυτό είναι τι ώρα. Γι' αυτό το λέω. 8.30 ώρα το βράδυ είναι στο Άρσος. Ναι. Όπως γράφει και η ανακοίνωση, γιορτάζουμε τα 50 χρόνια δοξασμένων αναμνήσεων από το 1971 στο 2001 και σε τίτλους να πούμε δεύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα της Ελλάδας. Κύπελο UEFA πρόκριση με την Ατλέτικο Μαδρίτης, κατάκτηση Βαλκανικού κυπέλου. Θα τιμηθούν οι πρωταγωνιστές αυτών των επιτυχιών. Ο Δήμαρχος Νέας Μύρνης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι δημοσιογράφοι και θα προβληθεί και ένα βίντεο από την Μικρασιατική καταστροφή. Θα είναι νομίζω μια πολύ ωραία εκδήλωση. Οι παλιοί θα θυμηθούν, οι πιο νέοι θα μάθουμε. Χαρά μας. Ναι. Χαρά μας. Να πάρετε ένα τηλέφωνο το Λευτέρη τον Πανταζή, να του πείτε να έρθει ο Πανταζή με 2-3 ανθρώπους να κάνουν την επίθεση. Να γλεντήσουμε. Ένα διάστημα. Καλό θα είναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δέδε, ευχαριστούμε. Ήταν τιμή μας που είσαι. Τιμή μας, κύριε Δέδε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Κυριακή. Βεβαίως, από κοντά θα τα πούμε. Να είστε καλά. Εννοείται. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ. Και εμείς. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο Γιώργος Δέδες, νομίζω. Το όνομά του είναι μια ιστορία, έχει σηματοδοτήσει τεράστιες επιτυχίες. Νομίζω, Γιώργο, τα είπε και ο ίδιος. Δέος η συνέντευξη με τον κύριο Δέδε. Και για μένα προσωπικά, αυτό το χρόνο που ασχολούμαστε με το Πανιόνιο Web, μαζί με τον Φάνη Χριστοδούλου, είναι η ζωντανή ιστορία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η ζωντανή ιστορία σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, δηλαδή δεν έχουμε λόγια, πραγματικά. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ στους ανθρώπους που συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνέντευξη. Εννοείται. Να διαβάσουμε μηνυματάκια πριν πούμε κάποιες ακόμα ειδήσεις. Λοιπόν, ο φίλος ρωτάει αν πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές. Φέτος θα υπάρχει ένα budget που ναι, θα πληρώνονται και οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε φύγει για μετά εθνική, λέει ο φίλος. Παιδιά, ξέρουμε θα ενισχύει τον μπάσκετ γυναικών, γιατί στο κύπελλο είχε άσχημο αποτέλεσμα. Αρχικά να πούμε για τον μπάσκετ γυναικών, επειδή μέσα από αυτήν την εκπομπή δεν έχουμε κάνει άλλες εκπομπές τώρα, αυτό το διάστημα, ενημερωτικές. Θα ξεκινήσουμε από τον κόσμο. Το μπάσκετ γυναικών επανήλθε μετά από ένα χρόνο αδράνειας. Το μπάσκετ γυναικών επανήλθε στην Α2 κιόλα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι, στο κύπελλο δεν ξεκίνησε καλά, αλλά βασίζεται σε κορίτσια, σε νέα κορίτσια. Νεανικό το ρόστερ και νομίζω ότι για αυτή την πρώτη χρονιά. Από το πουθενά που είναι στην Α2, να τη στηρίξουμε όπως και να πάνε τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ξανά Πανιόνιο γυναικείο μπάσκετ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, γιατί έλειπε.
Ακριβώς. Η ομάδα που έχει φέρει και ένα πρωτάθλημα, έτσι. Η μοναδική ομαδικό πρωτάθλημα του Πανιωνίου. Πανιωνάρα από Ηράκλειο. Τυχερός. Μανώλη, τυχερός. Γεια σου, Μανώλη. Χθες η ομάδα έχασε στην Απετσιώνα Μάγκης, να δεις 68. Απλά δεν έχει ξανά το σκορ, δεν θέλαμε. Okay. Ναι, μας το είπες, τυχερέ. Καλησπέρα από Αγγλία, το Southampton. Δεν είναι μόνο το Southampton, Γιώργο. Είναι και το Λονδίνο, δεν είναι. Και οι γύρω γειτονιές. Λοιπόν, μόλις αλλάξε. Ναι. Το αναφέραμε, αγαπητέ φίλε, πριν βγει ο κύριος Δέδες στην εκπομπή. Καλησπέρα από Λευκάδα. Καλησπέρα από Κιανέλη Θρυκρίτη. Αν και οικονομικά δεν έχει σπίτι την ομάδα, ο αθλητικός όμιλος είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ το είπα στον Δημήτρη πριν ότι έχει Πάντηρες, έχει Πανιόνιους η Κρήτη. Θα έχετε υποστήριξη. Εννοείται. Να σου πω κάτι. Είναι και κάποιοι άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσαν να δουν πολύ εύκολα την ομάδα. Οπότε είναι μια απίστευτη ευκαιρία, εφόσον γίνει και είμαστε στον όμιλο της Κρήτης, να βλέπουν την ομάδα από κοντά. Να πούμε βέβαια το ότι αναβλήθηκε ξανά η κλήρωση για την Τρίτη, για τις 12 του μήνα. Ίσως έχει να κάνει και με τη διαρροή ότι θα είναι έτσι όμιλοι και ίσως έχουν υπάρξει κάποιες φωνές από ομάδες. Το αφήνουμε σαν ένα παράδειγμα, γιατί το ότι αναβλήθηκε και ότι θα γίνει στις 12 του μήνα η κλήρωση, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Θα δούμε. Έτσι. Κύριος Μιχάλης. Ναι, κύριε Μιχάλη, συγγνώμη στον αδερφικό μου φίλο Δέδη. Την Κυριακή θα είμαι εκεί από νωρίς για να γυρίσουμε τις μνήμες 50 χρόνια πίσω. Γεια σου, κύριε Πεκτάρα. Ο Δέδη ήταν ο Γκολτζής και ο Κουρκούβελας, ο τερματής. Ο Κουρκούβελας του ματάρας μας. Εννοείται. Μεγάλος παίκτης ο Δέδης, μεγάλος Γκολτζής. Ξεκίνησα από το Φίβο, την ομάδα που έχει σχέση με την ομάδα που έπαιξα. Και εγώ, τον θρίαβο Φίβος και Δόξα Αθηνών, σχολέστηκαν και έγινε ο θρίαβος νέο κόσμου. Μάλιστα. Ναι, και να πούμε, γιατί δεν πρόλαβα να το πω πριν, ο κύριος Δέδης αγωνίστηκε από το 61 μέχρι το 74, 13 χρόνια στον Πανιόνιο. Πήγε στην ΑΕΚ για 3 χρόνια, 74-77, και δεν μπορούσε να μου κλείσει την καριέρα στον Πανιόνιο, όπως είχε κάνει και ο Θωμάς Μαύρος. Λοιπόν, Πανιόνιος μόνο, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, η εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Μια εκπομπή ιδιαίτερα γεμάτη. Ναι, Παναγιώτη, όχι, πες. Δεν έχω. Λέγει. Μια εκπομπή ιδιαίτερα γεμάτη. Να πούμε ότι κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε. Σάββατο 8 η ώρα, Πανιόνιος Περιστέρι για το Πόλο. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ναι, πρέπει όλοι να πάμε να στηρίξουμε την ομάδα. Κολυμπητήριο Νέα Σμύρνης, παιδιά. Πολύ σημαντικό. Όμιλος φέτος. Διαφορετικά τα πράγματα από πέρυσι, με δύο ομίλους που είναι Γιώργο στο Πόλο. Γι' αυτό είναι σημαντικό το μάθημα. Το Περιστέρι είναι μια δυνατή ομάδα και θα είναι ο βασικός ανταγωνιστής του Πανιωνίου για τη δεύτερη θέση. Και στηρίζουμε, παιδιά, όσο μπορούμε και από όσο μπορούμε τα τμήματα. Λοιπόν, Κυριακή, 8.30, Άλσος Νέα Σμύρνη. Μια εκδήλωση, αυτό που είπα και πριν με τον κύριο Δέδε, για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι. Θα είναι εκεί όλοι αυτοί οι παίκτες που απάρτιζαν τότε την ομάδα, την τρομερή ομάδα το 71. Και να πω και εγώ πολλά μπράβο για αυτήν την εκδήλωση. Από τους παλεμάχους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνιέται κανένας. Από τους παλεμάχους. Θα είναι εκεί και άνθρωποι του Δήμου, του Συλλόγου του Πανιωνίου, το Σήμερα του Πανιωνίου. Θα είμαστε εκεί, Παναγιώτη. Εννοείται θα είμαστε εκεί. Εννοείται. Δεν μπορούμε να λείπουμε από κάτι τέτοιο. Η ιστορία του Πανιωνίου θα είναι εκεί, δεν μπορείς να λείπεις. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Κυριακή επίσης, 4 ώρα, το φιλικό του ποδοσφαίρου στη Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος Άγιος Ιερόθεος, ομάδα Καμεθνίκης Άγιος Ιερόθεος, οπότε νομίζω ότι θα τσεκάρει την άμεση ξανά η ομάδα του Κοροπούλη. Μακάρι να υπάρχει κόσμος και σε αυτό το φιλικό. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι. Λένε ότι δεν θα είναι καλές για την Αθήνα το Σαββατοκύριακο. Θα το δούμε. Ελπίζω να μην επηρεάσουν και την εκδήλωση, Γιώργο. Ναι, θέλω να πω. Θα το δούμε. Okay. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. Τελειώσαμε. Νομίζω είμαστε πολύ γεμάτοι. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Γκροντή και τον Γιώργο τον Δέντε που ήταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που συμμετείχατε και με τα μηνύματά σας και που μας παρακολουθήσατε. Και την άλλη εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ας πούμε τώρα μέρα. Την άλλη εβδομάδα σίγουρα. Τετάρτη, Πέμπτη θα το δούμε. Εκεί θα παίξουμε. Θα ενημερωθείτε μέσα από τα social media. Παραμένετε στο πανιωνιανέα.gr το site για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ. Γεια σε όλους. Καλό βράδυ.